Έλα, πες μου, πόσες φορές έχεις μαλώσει με τους φίλους σου, ποιο από τα δύο ακουστικά θα του δώσεις. Θα πας από τη δεξιά πλευρά, θα πάρεις το δεξί. Θα πας από την αριστερή, θα πάρεις το αριστερό. Πώς τους φαινόταν αν σου έλεγα ότι σε ένα τηλέφωνο μπορείς να χρησιμοποιήσεις όχι ένα, αλλά δύο ζευγάρια AirPods ταυτόχρονα και να ακούς και με τα δύο ζευγάρια ταυτόχρονα την ίδια μουσική από ένα τηλέφωνο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Πριν από κάποιο καιρό σας είχα βγάλει ένα screenshot το κινητό μου που σας έλεγα ότι ακούω μουσική εκείνη την ώρα με δύο διαφορετικά ζευγάρια AirPods και σας είχα δείξει το πώς μπορείς. Σας είχα δείξει το πώς γίνεται. Όχι το πώς γίνεται αυτό καθ' αυτό, αλλά το πώς είχε γίνει. Και σας είχα πει, αν θέλετε στο Instagram να σας δείξω το πώς μπορείτε να το κάνετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν και σήμερα θα σας δείξω το πώς μπορείς να συνδέσεις δύο ζευγάρια AirPods σε μία συσκευή iPhone. Για να μπορείς εύκολα να ακούς την αγαπημένη σου μουσική με δύο ζευγάρια AirPods. Έχεις εσύ και ο φίλος σου, έχεις εσύ και η κοπέλα σου και θέλετε να κάτσετε να δείτε μια ταινία στο κινητό σας ή στο laptop, MacBook, τότε μπορείς πολύ εύκολα, ή tablet, iPad, τότε μπορείς να κάτσεις, να τσεκάρεις και να δεις αυτό το βίντεο και θα σου λύσει πραγματικά τα χέρια. Αν σου αρέσουν και άλλες τριγιά βίντεο, φυσικά μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν στο βίντεο γιατί ξέρω το πόσο πολύ το θέλεις. Τι θα χρειαστούμε? Φυσικά μία συσκευή iPhone, iPhone, iPad. Παίρνουμε το πρώτο ζευγάρι AirPods, τα δικά μας AirPods και τα προσθέτουμε στα αυτιά μας. Τα προσθέτουμε, τα βάζουμε, τα φοράμε, πείτε το όπως σας αρέσει. Κάνουν τα ακουστικά ένα blink ότι είναι συνδεμένα. Αυτό πλέον δεν χρειάζεται, το αφήνουμε στην άκρη. Τώρα, μας γράφει AirPods Dimigeo. Yes, I am. Οπότε, πηγαίνουμε στο YouTube να ακούσουμε, να δούμε ένα βίντεο. Εξαιρετικά. Τώρα, πώς εγώ θα κάνω εκείνη χρήση της δικιάς μου μουσικής, αυτό που εγώ ακούω, σε ένα άλλο ζευγάρι AirPods. Έρχεται ένας φίλος, έρχεται η κοπέλα σας και σας λέει, δώσε μου τον ακουστικό και λες, όχι, βγάλ τα AirPods. Τα βγάζει. Κατεβάζουμε το κέντρο ελέγχου από την δεξιά πλευρά και πατάμε εκεί πέρα που λέει δεν παίζει, από πάνω δεξιά. Έχει ένα κύκλο που έχει ένα βελάκι που στοχεύει στο κέντρο. Αυτό είναι η κοινή χρήση του ήχου. Μοιάζει λίγο με το σήμα του AirDrop. Εάν εμείς το απατήσουμε, βλέπετε ότι γράφει τερμακά το κοινή χρήση ήχου. Έχω να σας πω ότι η κοινή χρήση ήχου είναι για ακουστικά AirPods Pro, AirPods πρώτης γενιάς, AirPods δεύτερης γενιάς, AirPods Max, αλλά φυσικά και για οποιοδήποτε άλλο Bluetooth ακουστικό, αλλά και συσκευή Bluetooth. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις κοινή χρήση τον ήχο του iPhone σου σε ένα iPad. Yes, of course. Οπότε τι κάνεις, πατάς κοινή χρήση ήχου και βλέπετε ότι λέει κοινή χρήση ήχου, φέρτε άλλα ακουστικά ή το iPhone ή το iPad όπου είναι συνδεμένο κοντά σε αυτό το iPhone. Οπότε κάνεις εσύ ένα open και το βάζεις αρκετά κοντά. Για να βρει τα AirPods αυτά, βλέπετε ότι βγάζει AirPods Pro. Χα, και λέει κοινή χρήση ήχου, οπότε το πατάς και σου γράφει, πατήστε το κουμπί. Πατήστε το κουμπί πατημένο στο πίσω μέρος της θήκης για την έναρξη κοινής χρήσης. Εδώ πέρα πίσω έχει ένα κουμπί, δεν ξέρω αν το ξέρετε, εδώ πέρα πίσω, που είναι ουσιαστικά αυτό το κουμπί που κάνει κοινή χρήση. Όταν εγώ το πατήσω πατημένο, δεν το αφήνω, το κρατώ απατημένο, βλέπετε ότι κάνει σύνδεση, άρα κάνει pair τα ακουστικά. Μόλις τελειώσει το pair, βλέπετε ότι λέει AirPods Nikki, που είναι τα AirPods της Nikki's, και από κάτω λέει AirPods Dimigeo. Από εδώ πέρα μπορείς εύκολα, εάν η Nikki θέλει να χαμηλώσει τον ήχο της έντασης, ή να της τον χαμηλώσεις ή να τον δυναμώσεις αντίστοιχα. Εάν θέλεις να δυναμώσεις το δικό μου, τον ήχο το δυναμώνεις και τον χαμηλώνεις αντίστοιχα. Εάν θες να δυναμώσεις τον ήχο και για τους δύο, δυναμώνεις τον τέρμα πάνω ήχο ή τον τέρμα κάτω. Ή τον χαμηλώνεις ή τον δυναμώνεις. Ή τον δυναμώνεις ή τον χαμηλώνεις. Καταλάβατε τέλος πάντων. Τώρα εγώ αν πατήσω play, ακούμε στα ακουστικά μου τον ήχο του βίντεο. Εάν βάλετε τα ακουστικά αυτά, κάτσε γιατί ακούω δύο φορές τη φωνή μου. Εάν βάλετε τα ακουστικά αυτά τώρα στα αυτιά σας εσείς, πάρτε τα, βάλτε τα. Τα βάλατε. Ωραία, ακούστε τώρα τι ακούγεται. Α, δεν ακούτε καλά. Μισό λεπτάκι να σας δυναμώσω λίγο. Αχ, εμένα δεν με δυνάμωσα. Ας δυναμώσω και εμένα. Πώς σας φαίνεται? Πόσο φανταστικό και τέλειο είναι να μπορείς να χρησιμοποιείς δύο ζευγάρια ακουστικά σε μία συσκευή. Δεν έχω τον αντάπτορα, με συγχωρείτε, που μπαίνει εδώ πέρα κάτω για να δω αν ισχύει και για ενσύρματα ακουστικά. Θα το κάνω όμως και θα σας ενημερώσω στο
Instagram. Εάν δεν έχεις Instagram ή αν δεν με έχεις κάνει follow στο Instagram, πήγαινε να με κάνεις follow στο Instagram. Περίμενω. Με κάνες. Τα ακουστικά επίσης, όταν τα βγάλεις, όταν τα κλείσεις, μάλλον τα απενεργοποιήσεις, δεν χάνουν το pair με την άλλη συσκευή. Μπορείς εύκολα τώρα, αν τα χρησιμοποιήσεις το iPhone που τα χρησιμοποιούσες, δουλεύει κανονικά έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά για την ώρα, όσο εσύ παίζεις και κάνεις κοινή χρήση με ένα τηλέφωνο, θα κάνει κοινή χρήση και θα ακούει το ήχος από αυτόν που αναπαράγει τον ήχο, δηλαδή από το συγκεκριμένο τηλέφωνο. That's it. Αν σου αρέσει και καλό στο βίντεο, φυσικά μην ξεχάσει να κάνει ένα like, να πατήσει το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσει κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνει νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Πόσο τέλειο τρικάκι σήμερα που μπορεί να χρησιμοποιήσει τα AirPods και τα δικά σου αλλά και του φίλου σου μέσα στο κινητό σου, μέσα στην ίδια συσκευή. Έχει μια συσκευή iPhone, τώρα μπορεί να ακού, να βλέπει μουσική, ήχου, βίντεο με δύο διαφορετικά ζευγάρια AirPods.